Συναδέλφοι, συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Βλέποντας τους συνάδελφους μας λιμενεργάτες στον Πειραιά, που με δυναμική ολονύκτια παρέμβαση απέτρεψαν τη φόρτωση και αποστολή πυρομαχικών για το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, στο μυαλό μου ήρθαν οι εικόνες από την αντίστοιχη κινητοποίηση που οργανώσαμε και στην Ιγουμενίτσα. Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία, σταματήσαμε στρατιωτική φάλαγγα ευρωνατοϊκών στρατευμάτων έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και εκτός συνόρων, ότι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας δεν θα μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν γίνει και σε άλλα λιμάνια της χώρας, όπως της Αλεξανδρούπολης, της Σούδας, αλλά και σε λιμάνια του εξωτερικού. Βγαίνει επομένως το συμπέρασμα ότι με τον αγώνα τους και τη στήριξη του λαού, τόσο οι εργάτες της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών μπορούν να βάλουν εμπόδια στα πελεμοκάπηλα σχέδια των Αμερικανών και Ευρωπαίων Ιμπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι τελικά αυτός που μπορεί να δώσει διέξοδο από τον πόλεμο δεν είναι άλλος παρά η κοινή πάλη των λαών. Είναι ένα μεγάλο μπράβο, αξίζουν και οι στρατεύσιμοι που βγήκαν δημόσια να εκφράσουν την αντίρρησή τους για τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια και αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Είναι απαράδεκτο για αυτή την παλικαρίσια στάση τους η κυβέρνηση να τους τιμωρεί. Ντροπή και έσχος. Να ανακληθούν άμεσα οι ποινές τους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εργάζομαι σε έναν από τους κερδοφόρους τομείς της οικονομίας, στον κλάδο της αγροκαλλιέργειας, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα στα είδη διατροφής και συγκεκριμένα στην Αβραμάρ, που είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μεσογειακού ψαριού στον κόσμο. Πιθανόν να μου πείτε τι τυχερός που είμαι. Είναι όμως έτσι? Φυσικά και όχι. Για να βγαίνουν τα κέρδη αυτού του κολοσσού, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων αμείβεται με το βασικό μισθό. Η μόνη αύξηση που έχουν δει τα τελευταία 20 χρόνια είναι τα 2 ευρώ που πήραμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δουλεύουμε ακόμη και για ειδικευμένη εργασία σε συνθήκες με πολλούς κινδύνους. Δεν έχουμε βαρέα και ανθυγίνα, αλλά ασφαλιζόμαστε στον ΟΓΑ, γιατί αυτό είναι το τυράκι της εργοδοσίας για μικρότερες κρατήσεις. Δεν είμαστε ενταγμένοι ούτε στα βαρέα και ανθυγίνα, ενώ μέχρι και η ζωή μας ακόμα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κερδοφορία του ομίλου, με την εντατικοποίηση, τα εξαήμερα, απλήρωτες υπερορίες. Δεν θέλω να σας κουράσω με την περιγραφή των προβλημάτων. Με μια κουβέντα ισχύει ότι ισχύει σε κάθε επιχειρηματικό όμιλο, δηλαδή εργασιακή γαλέρα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ξεπερνώντας δισταγμούς και δυσκολίες που έβαζε η εργοδοσία, προχωρήσαμε και φτιάξαμε επιχειρησιακό και κλαδικό σωματείο. Σπάσαμε τον τζαμπικά της εργοδοσίας, χαλάσαμε σχέδιά της. Αποτρέψαμε απολύσεις, μονιμοποιήσαμε συμβασιούχους, κερδίσαμε μέτρα ατομικής προστασίας, καλυτέρευση συνθήκων εργασίας σε διάφορους υποκλάδους και δείξαμε στην πράξη ότι με την οργάνωση και πάλι μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις και να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας μας. Τώρα, αφού έβγαλε αρκετά κέρδη η Αβραμάρ το προηγούμενο διάστημα, επικαλείται προβλήματα ρευστότητας. Ζητάει νέα χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση των δανείων της. Ουσιαστικά, ζητά να πληρώσει τα χρέη της ο ελληνικός λαός, αφού εγγυητής για ένα μέρος των δανείων της είναι το ελληνικό δημόσιο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, προχωρεί σε πωλήσεις μονάδων σε εκπίδυση αποθεμάτων. Οι νέες εξελίξεις διαμορφώνουν ανασφαλείς συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων να αναγκάζεται να κάνει και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Τις εξελίξεις αυτές τις έφερε στη Βουλή με ερώτησή του του ΚΚΕ, απαιτώντας να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Να διασφαλιστεί ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει μέσα από τη διαδικασία των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου τα χρέη των επιχειρήσεων. Η στάση αυτή του ΚΚΕ είναι μεγάλη συμβολή στον αγώνα μας και εκτιμήθηκε θετικά από τους εργαζομένους. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να κερδίσουμε εμείς δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να χάσει η εργοδοσία. Γι' αυτό χρειάζονται σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, γενικότερα κίνημα που δεν θα ψάχνει για σωτήρες, αλλά θα έρχεται σε σύγκρουση με τα κέρδη της κάθε εργοδοσίας, το κράτος, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν τα κέρδη των λίγων και όχι τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να γιατί και εμείς δεν σταυρώνουμε τα χέρια μας. Αντίθετα, οργανώνουμε την πάλη μας, μαζικοποιώντας το σωματείο μας, διεκδικώντας να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με ικανοποιητικές αυξήσεις. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας.
Πιο αποφασισμένα, πιο δυνατά λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα μας εξοπλισμένοι και με την αυξημένη συμμετοχή που έφτασε στο 90% των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες που έγιναν πριν λίγες μέρες και στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Καλούς αγώνες.